πρώτη έκθεση τοπικών προϊόντων του Δήμου Αμιδαίου. Θα λειτουργήσει Σάββατο και Κυριακή. Θα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, 11 με 2 το μεσημέρι και 5 με 9 το βράδυ. Και τις δύο βραδιές θα υπάρχει event μαγειρικής, όπου θα γίνει και γευστική δοκιμή. Είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να προβληθούν οι παραγωγοί του τόπου μας, ούτως ώστε να γίνουν ευρέως γνωστοί. Χαίρετε, ονομάζομαι Κωνσταντινίδης Τρίφων, είμαι από το Ξυλό Νερό και καλλιεργώ φασόλια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην έκθεση. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση Φωτόπουλος Family που παράγουμε ρίγανη και τσάι πηγού, η οποία καλλιεργείται στα δικά μας χωράφια με τη δικιά μας οικοτεχνία και συσκευάζουμε και παράγουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ονομάζομαι Αθανασιάδης Λάζαρος. Είμαι και αμυγδαλό παραγωγός από τον κάμπο της Μεγόρας. Πουλάμε τουρκικά προϊόντα δικά μας. Καλημέρα σας. Τουρκικά προϊόντα του Δήμου Αμιδαίου. Το Αντίγονο. Παράγουμε σάλτσα, ντομάτας και μία μαρμελάδα. Από μήλο κούτζι, κανέλα μέλι, χωρίς ζάχαρη. Καλημέρα, είμαι ο Μαρκουμόπουλος. Κρασιά pop από ένα παραδοσιακό ενοποιείο, το Ξυνό Νερό, κρασιά τα οποία παρασκευάζονται από τους αμπελώνες της περιοχής. Είμαι ο Βάτος Λαμπρόπουλος, παραγωγός από το Σκλήθρο Φλόρινας. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του Δήμου. Βγήκαμε στην έκθεση να εκθέσουμε τα προϊόντα μας. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της τοπικής έκθεσης πρώτης του Δήμου Αμιδαίου. Είμαστε ένα τυροκομείο εδώ στην περιοχή του Αμιδαίου, τυροκομείο Βρέκα. Παράγουμε τοπικά προϊόντα, τυροκομικά προϊόντα, κυρίως λευκά τυριά, όπως είναι η φέτα pop, γίδινο τυρί Αμιδαίου και γελαδινό λευκό τυρί.
ένα ημίσκληρο τυρί σχάρας ή φλωρινέλα, σκληρό τυρί για σαγανάκι, παραδοσιακό γιαούρτι αγελαδινό, πρόβιο και κατσικίσιο. Είναι όλα αποκλειστικά από γάλατα της περιοχής. Συνεργαζόμαστε με κτηνοτρόφους του νομού Φλόρινας και της ευρύτερης περιοχής του Αμιντέου. Κάνουμε εξαγωγές σε 10 χώρες αυτή τη στιγμή, Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Και ευελπιστούμε να βγούμε και περισσότερα εκτός συνόρων και κυρίως να μας αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και η τοπική αγορά των δημοτών του Αμιντέου και της ευρύτερης περιοχής. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Νίκος Σίτσκος, εκπροσωπώ την οικογενειακή μας επιχείρηση. Καλλιεργούμε με τον παραδοσιακό τρόπο βιολογικά φασόλια και σας παρέχουμε έτοιμα προς κατανάλωση βρασμένα σε σάλτσα, νερόβραστα και ταυτόχρονα παρέχουμε και την παραδοσιακή ρίγανη τσουμπρίτσα μαζί με το γλυκό μπούκοβο που παράγουμε όλα με τον παραδοσιακό τρόπο, χειρονακτικά και βιολογικά. Σας ευχαριστούμε.